Είμαστε στην τελική ευθεία για να οργανώσουμε όλη τη διαδικασία που είναι απαραίτητη για τις βουλευτικές εκλογές της 21ης Μαΐου. Έχουμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη διαφορά στη διαδικασία φέτος και η αλλαγή αυτή που είναι πάρα πολύ δυναμική και θεωρώ σημαντική είναι ότι η μετάδοση των αποτελεσμάτων θα γίνεται με συσκευές ασφαλούς μετάδοσης, CTR, λέγονται τάμπλετ, τα λεγόμενα τάμπλετ. Αυτά τα τάμπλετ βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια. Θα παραδοθούν στους Δήμους και οι Δήμοι με τη σειρά τους στους δικαστικούς αντιπροσώπους, οι οποίοι τη βραδιά των εκλογών, με τη χρήση αυτών των συσκευών, θα μεταδώσουν απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών τα αποτελέσματα μέσω μιας εφαρμογής και με ειδική διαδικασία, ώστε να έχουμε μια πιο άμεση ενημέρωση πλέον μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Αυτά τα αποτελέσματα, γιατί είναι κάτι σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί, που θα μεταδοθούν από αυτές τις συσκευές στο Υπουργείο Εσωτερικών, θα έρθουν με τη σειρά τους, με ψηφιακή μορφή, μέσω αγγελιοφόρων, δηλαδή θα πάνε στους Δήμους, θα ψηφιοποιηθούν, θα αποσταλούν με email στην περιφέρεια και θα συνεχίσει η περιφέρεια να μεταδώσει τηλεφωνικά αυτά τα αποτελέσματα των συνδυασμών στο Υπουργείο Εσωτερικών. Θα γίνεται δηλαδή μια διασταύρωση της πληροφορίας. Ένα επίσης σημαντικό που πρέπει να αναφερθεί σε αυτή τη διαδικασία είναι ότι η σταυροδοσία των υποψηφίων, το πρακτικό νούμερο 2 όπως το ονομάζαμε παραλαιότερα, θα μεταδοθεί απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών από τους δικαστικούς αντιπροσώπους, δεν θα έρθει λοιπόν καθόλου στην περιφέρεια και θα παραδοθεί μετά στο πρωτοδικείο μέσα στο σάκο τον εκλογικό που παραδίδεται από τον δικαστικό αντιπρόσωπο μετά τη λήξη της διαδικασίας. Είναι μια σημαντική διαφορά και αυτό. Τα αποτελέσματα θα είναι σε χρόνους πάρα πολύ δυναμικούς και πάρα πολύ γρήγορους και όλη η ενημέρωση θα γίνεται μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών. Επίσης, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ταυτοπροσωπεία, η πιστοποίηση της ταυτότητάς τους μπορεί να γίνει και ψηφιακά. Δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε την ταυτότητά μας σε φωτοτυπία, να το πούμε έτσι απλά, ή αν έχουμε ψηφιακή ταυτότητα, να έχουμε κατεβάσει δηλαδή από τον COVID την ταυτότητά μας, θα μπορεί επίσης να γίνει ψηφοφορία.